Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για ακόμα μια φορά θέλω όλοι μαζί να τιμήσουμε αυτούς που χάθηκαν εξαιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Χριστόφια. Πριν λίγες μέρες είχα πάρει τον λόγο ξανά και εσκεμμένα είχα πει το όνομα μου Πανίκος Νεοκλέος και ότι είμαι πρώην αγγελικός. Γιατί το είπα αυτό, γιατί ξέρω τι νοοτροπίες αυτών των ανθρώπων, των σταλινικών ανθρώπων, ότι θα κατηγορούσαν όλους εμάς εδώ ότι είμαστε φασίστες. Δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω σαν σήμερα 22 Ιουλίου του 1974 βρέθηκα μέσα στην Κερίνια, πολεμούσα ενάντια στον Τούρκο κατακτητή. Είχα την ευκαιρία να του βάλω καιρό στα πόδια όπως πολλοί άλλοι, όμως παρέμεινα εκεί μέχρι και την τελευταία μέρα του πολέμου. Μπορεί να μην κερδίσαμε τον πόλεμο, όμως κερδίσαμε αρκετές μάχες εκείνες τις μέρες, τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις απέκρυψαν από τον λαό. Θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, ότι είμαι ο συγγραφέας δύο βιβλίων, του πρώτου βιβλίου το Αγνοηθέντες 1974, στο οποίο υπάρχουν μαρτυρίες Έλληνων Κυπρίων στρατιωτών από τον Λιμνίτη μέχρι την Αμόχωστο, και του δεύτερου βιβλίου Μνήμες. Έχω πάρει μέχρι σήμερα γύρω στις 200 συνεντεύξεις. Όμως όταν έγινε η έρευνα για το φάκελο της Κύπρου, εγώ δεν είχα κληθεί να δώσω την δική μου μαρτυρία, τη δική μου κατάθεση. Παρόλο ότι έζησα τα γεγονότα και τη μεγάλη προδοσία που έγινε σε βάρος της Κύπρου και έχω στα χέρια μου τις μαρτυρίες άλλων 200 ανθρώπων. Αυτόν το λέω για να ξέρει ο κυπριακός λαός και πώς να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση που πάει να δημιουργήσει το προεδρικό. Εάν εγώ τώρα είμαι φασίστας που βρίσκομαι μαζί σας, τότε τι είναι η σύστομη κυβέρνηση Χριστόφια. Και επειδή και στη ζωή είμαι άνθρωπος πρακτικός, θα ήθελα να κάνω μία εισήγηση. Σε λίγες μέρες ο κόσμος θα κουραστεί, σίγουρα. Είτε... Όχι! Θα κάνει να μην κουραστεί. Φίλοι μου, δεν μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα κατά χιλιάδες εδώ. Είναι φυσιολογικό, το ξέρω ότι όλοι μας θέλουμε. Αλλά κάπου ο άνθρωπος θα κουραστεί. Θα εισηγηθώ, θα κάνω μια εισήγηση για κάθε ενδεχόμενο. Μακάρι να διαρκέσει για χρόνια, για μήνες, μέχρι που να έρθει η δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Όμως, ας σκεφτούμε και τι θα κάνουμε μετά από λίγον καιρό. Γι' αυτό εισηγούμε να γίνει μια συντονιστική επιτροπή η οποία θα χειριστεί όλη αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή και μετά από έναν ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού παρακολουθεί τις εξελίξεις, καλέσει όλον τον κυπριακό λαό σε έναν πανκύπριο συλλαλητήριο μετά από ένα, δυο, τρεις μήνες, ανάλογα με τις εξελίξεις της έρευνας. Νομίζω ότι θα προσφέρει πρακτικά πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Κλείνοντας, και πάλι θα ήθελα όλοι να πούμε για ακόμα μια φορά αιωνία η μνήμη στους 13
αδικοχαμένους αδερφούς μας και να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, όχι ιδεολογικά, όχι κομματικά, ανάλογα με την τοποθέτηση που έχει μέσα στην ψυχή του. Να μείνουν όλοι, να μείνουμε όλοι ενωμένοι. Είτε αυτοί βρίσκονται στο χώρο της δεξιάς, είτε του κέντρου, είτε της αριστεράς. Σήμερα δεν είναι αγώνα ταξικών που κάνουμε. Είναι αγώνα επιβίωσης που κάνουμε. Τα αποτελέσματα αυτής της σφαγής δεν είναι όπως φαίνονται αυτήν τη στιγμή. Είναι πολύ χειρότερα. Υπάρχει και η οικονομική σφαγή αυτού του τόπου. Το τι θα ακολουθήσει δεν είναι αυτά τα 2-3 δισεκατομμύρια οι άμεσες ζημιές. Αυτό που θα ακολουθήσει είναι το δράμα. Οι επιπτώσεις θα ξεπεράσουν τα 10 δισεκατομμύρια. Όταν πριν λίγες μέρες συζητούσαμε για να εξοικονομήσουμε 70 εκατομμύρια για 2 χρόνια να σώσουμε την οικονομία, φανταστείτε το μέγεθος της οικονομικής τραγωδίας με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Πρώτιστα είναι οι ανθρώπινες ζωές σίγουρα, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά όλα μετά από λίγους μήνες, μετά από 1-2 χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και καλό σε ενότητα όλους. Ευχαριστώ πολύ.